Πηγαίνω σπίτι να πάρω τα σκυλιά, να τα βγάλω και να ξαναμπώ. Κοίταξε, η Μπέτη είναι ένα κορίτσι που την αγαπώ, τη λατρεύω. Έχουμε κάνει και συνεργασίες μαζί. Δεν μ' αρέσει η θέση της εκεί. Τη θεωρώ μια πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ όρημη, για να μπορέσει να αναλώνεται με τέτοια πράγματα. Και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που μόλις πέρασε και όλος από πίσω. Απέρασε. Να πάει να κοιμηθεί γρήγορα γιατί αύριο έχει γύρισμα. Έγινε. Καλά, είσαι λίγο. Λοιπόν, έλεγε και το Μεσταλ Ροξ, πώς του φαίνεται. Εσύ. Μήπως μπορείτε να μας κάνετε μια δήλωση για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πώς τη βλέπετε στο Μεσταλ Ροξ. Όχι πολύ καλή. Ούτε στιλιστικά, αλλά φτιάχνει την τρίτη εβδομάδα, να το δείτε. Σοβαρά. Ναι, νομίζω καλυτερεύουν τα πράγματα. Τα ρούχα που φοράς. Μ' αρέσουν, από εδώ και στο εξής. Τα πρώτα δεν σου αρέσανε. Δεν το είχαμε βρει. Γίνανε όλα. Όχι, δεν είχαμε βρει ακόμα τα πατήματα, τα πράγματα, όλα καλά όμως. Το στυλ ήταν πολύ μοντέρνο, όπως με σχολιάστηκε. Μετά μοντέρνο. Ήταν λίγο παλιακό. Διαβάζεις αλλά... την κριτική που σου ασκούν. Διαβάζω, βλέπω τις εκπομπές, συζητώ και είμαι και αυστηρή από μόνη μου. Φιλάκια. Φιλάκια. Λέτε να αυτοαποληθεί. Φιλάκια και το κλείνει έτσι. Λέτε να αυτοαποληθεί. Παιδιά, η Κωνσταντίνα είναι πολύ καλύτερη στις συνεντεύξεις από ό,τι είναι στην παρουσίαση. Και δεν της άρεσε. Συγγνώμη, έκρινε τον εαυτό της και δεν της άρεσε αυτό. Τι θα αυτοαποληθεί τώρα δηλαδή. Δεν άρεσε όμως σε κανέναν, ούτε στους Τούρκους, ούτε στην παραγωγή.